Στο δικαστικό Μέγαρο Καβάλας οδηγήθηκε το πρωί της 3ης 15 Μαρτίου ο 23χρονος δράστης που τα ξημερώματα της Δευτέρας 14 Μαρτίου φέρεται να ξυλοφόρτωσε μέχρι θανάτου τη γιαγιά του στο χρυσοχώρι του Δήμου Νέστου στην Καβάλα. Ο συνήγορος υπεράσπισης του 23χρονου καθομολογεί αν δράστη Μανώλης Βονικάκης έκανε λόγο σε δηλώσεις του για έναν παραβατικό χαρακτήρα. Υποστήριξε πως υπάρχουν πάνω από 40 καταγγελίες από τους γείτονες του νεαρού. Η συγκεκριμένη υπόθεση δυστυχώς μπορεί να χαρακτηριστεί αποτρόπαιο έγκλημα, αλλά το ίδιο αποτρόπαιο είναι και η εκοφαντική σιωπή όλων των ηθινόντων που εδώ και 3 χρόνια, παρά τα τελευταία, κυρίως τα τελευταία 3 συναπτά χρόνια, παρά τις αλλεπάλληλες καταγγελίες των γειτόνων, δεν έπραξαν τα δέοντα. Επίσης τόνισε ότι πρόκειται για διαπιστευμένη ψυχική νόσο. Σημείωσε δε ότι ο 23χρονος έπρεπε να βρίσκεται σε ψυχιατρικό κατάστημα. Με τις πρώτες πληροφορίες που έχω κατορθώσει να συγκεντρώσω και σήμερα, μετά την απολογία, μετά βασικά θα ζητήσουμε προθεσμία για να απολογηθούμε, θα προσπαθήσω να έρθω σε επαφή με όλες τις ποινικές δικογραφίες που είχαν σχηματιστεί για αυτό το παιδί. Και κατά το χρονικό διάστημα της εφηβικής και μετεφηβικής ηλικίας, δεδομένου ότι είναι 23 ετών. Υπάρχει, πιστέψτε με, πλούσιο υλικό από κακοποίηση ζώου, ενδοκογενειακή βία. Δηλαδή ήταν ένα φαινόμενο το οποίο η νοητική υστέρηση καταρχάς είχε εντοπιστεί ήδη από τα μαθητικά του χρόνια, αλλά ταυτόχρονα με τη διπολική διαταραχή η οποία ήρθε να διαπιστωθεί στα χρόνια του στρατού, είχαμε συνεχόμενη παραβατική συμπεριφορά λόγω της γνήσιας ψυχικής νόσου από την οποία πάσχει αυτό το παιδί, αλλά ποτέ κανένας ειδικός δεν φρόντισε για τα περαιτέρω. Όλα ξεκίνησαν αργά το βράδυ της Κυριακής όταν ο 23χρονος λογοέφερε με την 83χρονη για ασήμαντο λόγο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η άτυχη ηλικιωμένη ξύπνησε μέσα στη νύχτα και ζήτησε από τον εγγονό της ένα ποτήρι νερό. Τότε εκείνος φέρεται να έχασε την ψυχραιμία του και σε κατάσταση αμόκ άρχισε να τη χτυπάει μέχρι τις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας. Η ηλικιωμένη γυναίκα δεν άντεξε τα άγρια χτυπήματα και κατέληξε. Τραγική ηρωνία είναι πως ο πατέρας του 23χρονου και γιος της 83χρονης βρισκόταν λίγα μέτρα μακριά καθώς κοιμόταν σε ένα σπιτάκι στην αυλή του σπιτιού της ηλικιωμένης μητέρας του. Όταν ο 23χρονος κατάλαβε ότι η γιαγιά του δεν ανέπνεε, τηλεφώνησε σε ένα γραφείο κηδιών λέγοντάς τους ότι η γιαγιά του έπεσε και μάλλον σκοτώθηκε. Ο υπάλληλος του γραφείου κηδιών, υποψιασμένος, του είπε να πάρει τηλέφωνο έναν γιατρό και την αστυνομία. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σπίτι, αντίκρισαν την ηλικιωμένη γυναίκα άγρια χτυπημένη και ζήτησαν τη συνδρομή του ιατροδικαστή, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις σχετικά με το θάνατο της 83χρονης, ενώ κράτησαν τον 23χρονο στο αστυνομικό τμήμα. Ο ιατροδικαστής που εξέτασε την 83χρονη κατευθείαν ειδοποίησε τους αστυνομικούς ότι η ηλικιωμένη γυναίκα κατέληξε από άγριο ξυλοδαρμό και όχι από πέσιμο, όπως ισχυρίστηκε ο 23χρονος εγγονός της. Αξίζει να αναφερθεί πως ο 23χρονος νεαρός αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα, ενώ ο πατέρας του είναι ανάπηρος. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Χρυσοχωρίου, Δήμος Δαλκαράνης, σε δηλώσεις του στο πρωτοθέμα.gr, υπογράμμισε πως το άσχημο περιστατικό έχει θορυβήσει το χωριό τους και λυπάται για το άσχημο τέλος της 83χρονης γυναίκας. Μάλιστα, ο ίδιος τονίζει πως αρκετές φορές είχε στείλει την υπηρεσία βοήθεια στο σπίτι για να ενισχύσουν και να βοηθήσουν την ηλικιωμένη γυναίκα, όμως πάντα ο 23χρονος δράστης με τον πατέρα του τους έδιωχναν από το σπίτι. Αυτά που ακούγουν στο χωριό έπρεπε αυτούς και τον πατέρα και το γιο να τους είχαν μέσα, σε ίδρυμα. Καθημερινά γίνονταν αυτό. Κάθε 2 μέρες μάλλον εδώ, χτυπιόταν εδώ, χτύπησαν πολύ τη γιαία. Η γιαία ήταν χάλια πάντως. Ήταν σχεδόν καθημερινή η κατάσταση, το γνώριζε και η αστυνομία και όλο το χωριό και το συζητούσαμε εδώ και στο μαγαζί και λέγανε ότι κάποια στιγμή το περιμέναμε ότι κάτι θα συμβεί, κάτι κακό.